Κοιτάξτε, η ακρίβεια είναι παιδί του συστήματος. Δεν είναι κάτι το πάρεργο. Και το λέμε αυτό γιατί οι αιτίες της ακρίβειας οφείλονται στις ασκούμενες πολιτικές από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι τώρα. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει ακρίβεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στον αναπτυγμένο καπιταλιστικό κόσμο. Η απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας δεν οδήγησε σε ένα ακριβό και ανεπαρκές ενεργειακό μείγμα. Αυτό δεν πληρώνουμε τώρα. Το χρηματιστήριο ενέργειας δεν εκτόξευσε τις τιμές και ρήτρα αναπροσαρμογής. Η πράσινη μετάβαση δεν είχαν αυτά τα αποτελέσματα. Τα άσκησαν όλες οι κυβερνήσεις αυτή την πολιτική. Ένα. Δεύτερον, με τα ίδια σαθρά υλικά που οδηγηθήκαμε στην ακρίβεια, προσπαθείτε τώρα να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα. Ποιο λέει ο ανταγωνισμός, λέει ο κύριος Τηγανίδης. Μα ο ανταγωνισμός οδήγησε στη μονοπόληση της αγοράς. Να ελέγχετε δηλαδή τα τρόφιμα από μια χούφτα αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Πόσες ήταν στο παρελθόν οι αλυσίδες, ήταν πολύ περισσότερες. Πού οδηγηθήκαμε σε συγκέντρωση αγοράς και μονοπόληση. Και από την άλλη μεριά, ο ανταγωνισμός τι κάνει, και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, συνθλίβει τους μισθούς για να διευρύνει το κέρδος. Οπότε το κυνήγι του κέρδους και εκτοξεύει τις τιμές και συμπιέζει ακόμη περισσότερο τους μισθούς και τα εργασιακά δικαιώματα που συνδιαμορφώθηκε από όλες τις κυβερνήσεις. Αυτή η αγορά εργασίας, η οποία βλέπουμε τα αποτελέσματα. Και τρίτος παράγοντας είναι οι έμεσοι φόροι. Που οι έμεσοι φόροι που οδηγούν στο να υπάρχουν δημόσια έσοδα για να μπορέσει να υπάρχει αυτή η δημοσιονομική εξυγίανση με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το κρατικό χρέος, το οποίο είναι δυσβάστακτο, από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά για την δημοσιονομική συνολικότερη εξυγίανση. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε αυτό το εκρηκτικό μείγμα που εκτινάσει τις τιμές και συμπιέζει ακόμη περισσότερο τους μισθούς για τα πλατεία λαϊκά στρώματα. Διέξοδος, εμείς λέμε ότι πρέπει να αμφισβητηθεί αφενός με το κυνήγι του κέρδους και δεύτερον αυτές οι πολιτικές που έχουν οδηγήσει στην εκτόξευση των τιμών. Με τέτοιους στόχους πάλι που να μπορούν ακριβώς να διαμορφώνουν συνθήκες ανακούφισης για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Μόνο που όλα αυτά είναι ευχολόγια, επιτρέψτε μια σύντομη παρέμβαση. Μόνο που όλα αυτά είναι ευχολόγια. Γιατί ο ανταγωνισμός, είδαμε, οδήγησε σε μονοπόληση όλων των κλάδων της οικονομίας. Στην ενέργεια υπάρχουν τα ολιγοπόλια. Αυτό προϋποθέτει σωστή λειτουργία των ανεξαρτήτων αρχών για να υπάρχει ανταγωνισμός. Στις τηλεπικοινωνίες το ίδιο. Ναι, αλλά έχουμε φθηνότερες τηλεπικοινωνίες και καλύτερες υπηρεσίες. Στα αεροπορικά εισιτήρια. Μην βάζετε τώρα την βελτίωση. Όταν είχαμε κρατικά μονοπόλια σε αυτά, είχαμε χρεοκοπήσει. Προσέξτε, και τα κρατικά και τα κρατικά μονοπόλια, όπως λέτε κύριε Στυλιανίδη, εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα των πολυεθνικών, όπως βλέπουμε και τώρα. Το κράτος, το αστικό κράτος παρεμβαίνει προς όφελος του κεφαλαίου με τις πολιτικές, γιατί αγοράζει ακριβά και πουλάει πάρα πολύ φτηνά. Αυτό το ζήτημα λοιπόν δεν είναι ελληνική ιδιομορφία. Παρατηρήστε πόσες πολυεθνικές ελέγχουν συγκεκριμένους κλάδους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και αυτές οι πολυεθνικές όλο και ισχυροποιούνται περισσότερο. Αυτές καθορίζουν τις τιμές ανάλογα με τις αγοράς. Μα εκεί ακριβώς πρέπει να μπει ο ρυθμιστικός ρόλος του κράτους για να ψημορφώσουμε κανόνες. Ρυθμιστικές αρχές, κύριε Στυλιανίδη, υπάρχουν σε όλους τους τομείς. Όμως αυτές οι ρυθμιστικές αγορές, οι ρυθμιστικές αρχές επί της ουσίας, ποιον ευνοούν, λοιπόν, ευνοούν επί της ουσίας αυτή. Και μια κουβέντα την κυρία Παδοπούλου, την έχουμε δικής.